και εξηγούμε. Είχε υπερθέρμανση ο μετασχηματιστής και μύριζε λάδια. Ο τεχνικός της υπηρεσίας ήρθε αμέσως, με ενημέρωσε, στείλαμε επιστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι η πυροσβεστική για να είναι σε επιφυλακή, στην ηλεκτρική, η οποία ήταν η αρμόδια αρχή που έπρεπε να λάβει την ευθύνη από εχθές το μεσημέρι, από εχθές η ώρα 3, και το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών. Δυστυχώς είμαστε εχθές, εψές όλο το βράδυ είμαστε σε επιφυλακή. Σήμερα πριν 1,5 ώρα περίπου, είχε η γεννήτρια είχε κάνει κάποιες διακοπές και κάτω το μηχάνημα που έχει τους φακέλους, σε κάποιο σημείο φαίνεται ότι είχε πρόβλημα και άρχισε να βγάζει καπνούς. Δεν είχε μπει καλά. Η ηλεκτρική μας αντιμετώπισε λίγο έτσι, όχι σοβαρά, γιατί εξηγούμε. Εδώ είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Δεν μπορείς να έχεις πρόβλημα και να έρθεις την επομένη να ξεκινήσεις δουλειά την επομένη ώρα 8 το πρωί, από τις 3 το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Τώρα είναι εκεί και προσπαθούν να αντικαταστήσουν τον μετασχηματιστή. Αυτό μπορούσε να γίνει ψες. Εκκαινώσατε το χώρο? Εκκαινώσαμε κάποιους χώρους εδώ στο πλήν και στο μηδέν, άλλους χώρους όμως όχι, γιατί δεν βλέπαμε οπουδήποτε πυρκαγιά. Εντάξει, ήρθε μια πανικό. Ειδοποιήθηκαν. Μάλιστα, έχουμε αποσυνδέσει κάποιες υπηρεσίες από εχθές για να ξαλαφρώσουμε κατά κάποιο τρόπο το σύστημα μέχρι να μας δώσει τη λύση η ηλεκτρική που είναι η αρμόδια αρχή. Και αφήσαμε πίσω τους κλιματισμούς μας και κάποιες άλλες υπηρεσίες όπως είναι το πλυντήριο και η αποστήρωση. Ταλαιπωρούνται εσείς πίσω? Δυστυχώς ταλαιπωρούνται. Απολογούμαστε, μακάρι να ήταν από το δικό μας χέρι να λύσουμε το πρόβλημα στην ώρα. Πότε θα λυθεί το πρόβλημα? Να ρωτήσουμε την πυροσβεστική.